κουβέρα. Βάλτε λίγο ζέστη. Είχαμε και εμείς φετινό ζέστη. Κύριε. Ένα. Ένα. Εντάξει. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι της περιφερειακής διοίκησης Λακωνίας, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Γολάνων, κύριοι εκπρόσωποι των ελληνικών συλλόγων του εξωτερικού, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Απόδημων Επαναπατησέντων Λακώνων, ο Λεωνίδας, αγαπητοί χωριανοί. Ως Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γολάνων και ως οργανωτής της απόψινής μας συνάντησης, σας καλωσορίζω στο όμορφο χωριό μας. Η πρόταση του Προέδρου του Συλλόγου των Γορανιτών του Ρόντου, Καναδά, Άγιος Γεώργιος, Πηλιανού Στρατάκου, για δάμωμα των Γορανιτών στο χωριό τους το 2008 έγινε πράξη. Συνεχίστηκε στο 2010 με τη στήριξη των Συλλόγων Γορανιτών Καναδά, Αμερικής και Αυστραλίας, και φέτος πραγματοποιείται για τρίτη φορά. Σημαντικό ρόλο για τη φετινή διοργάνωση επιτέλεσε η κυκλοφορία αναμνηστικού λευκώματος και τα έσοδα που προέκυψαν από την διάθεσή του, συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.930 ευρώ που θα διατεθούν για τις ανάγκες του όμορφου χωριού μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε για την ολοκλήρωση του λευκώματος. Καλό τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας να ευλογήσει τη συνάντησή μας. Θα μου επιτρέψετε καταρχήν να πω ότι όλοι απόψε είμεθα δύο ομάδες. Στη μία ομάδα ανήκουν οι τοπικοί παράγοντες, πρόεδροι, ο Δήμαρχος πρωτίστως, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και όλοι εκείνοι που έχουν μία θέση και μένουν μόνιμα εδώ στο χωριό και στον Δήμο της Σπάρτης. Και η άλλη ομάδα είναι οι ομογενείς μας. Εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή όχι μόνο την τοπική εκκλησία, αλλά αφού μου δώσετε τον λόγο και αυτούς οι οποίοι μένουν μονίμως εδώ και επομένως εκ μέρους όλων των μονίμων κατοίκων του χωριού και της περιοχής απευθύνομαι και προσωπικώς στους ομογενείς μας. Αγαπητοί ομογενείς, κατάγεστε από αυτό το όμορφο χωριό που γεννηθήκατε εδώ πέρα, που είδατε το φως της ημέρας, που κλάψατε στα σπίτια που είναι ολόρθια ακόμη, που γελάσατε σε αυτά τα σπίτια,
που μάθατε τα πρώτα γράμματα στο σχολείο του χωριού σας και είδα στο υπέροχο βιβλίο που εξέδωσε ο κύριος Πλαγιάννης και φωτογραφία με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης. Σας καλωσορίζω στο χωριό σας και σας προσφωνώ με πολύ συγκίνηση και με πολύ μεγάλη αγάπη. Να ξέρετε ότι αποτελείτε ό,τι ωραιότερο έχει η χώρα μας. Είστε η Ελλάδα, η μεγάλη έξω από την Ελλάδα. Είστε εκείνοι που κρατάτε πολύ ψηλά τις παραδόσεις της Ελληνοορθόδοξης. Όπου επήγατε και όπου σταθήκατε, όχι απλώς επιβιώσατε, αλλά και διακριθήκατε. Όταν έρχεστε εδώ, δεν έχετε ανάγκη από το φαγητό μας. Έχετε ανάγκη όμως από έναν καλό λόγο μας. Ο λόγος αυτός θα διατυπώνει ότι εσείς, ενώ φύγατε φτωχοί από φτωχές οικογένειες, θα καταφέρατε εκεί που πήγατε, χωρίς να ξέρετε γλώσσα, χωρίς να έχετε κάποια πτυχία στα χέρια σας και γνωριμίες. Θα καταφέρατε όχι μόνο να μην εξαφανιστείτε, αλλά να προοδεύσετε και να διακριθείτε. Μου δόθηκε ευκαιρία να έρθω κοντά σας και στον Καναδά και στην Αμερική, ακόμη και στην Αυστραλία. Και εκεί διατύπωσα και εκεί διεπίστωσα ότι αυτοί που έφυγαν από τα χωριά μας αξίζει να τιμώνται, αξίζει να τους θαυμάζουμε, αξίζει να προσευχόμεθα για αυτούς. Όταν λέμε καλά λόγια για έναν άνθρωπο, δείχνουμε ότι τον αγαπάμε. Όταν κάνουμε καλά έργα για αυτόν τον άνθρωπο, δείχνουμε μεγαλύτερη αγάπη. Αλλά όταν προσευχόμεθα για αυτόν, τότε η αγάπη μας είναι αναμφισβήτητη. Για να είναι η αγάπη μας αναμφισβήτητη, πρέπει ο καθένας μας μαζί με τα δικά του αιτήματα, απευθυνόμενος στο Θεό, να λέγει δύο λόγια και για σας. Εκεί που πήγατε, κρατήσατε πολύ ψηλά την Ορθοδοξία μας και την Ελλάδα μας. Αν μπορούσε κανείς με μυστικά κλειδιά να ανοίξει τη σκέψη σας και την καρδιά σας, θα έβλεπε ότι μέσα εκεί υπάρχουν και τα δυο αυτά πνευματικά μεγέθη, και η Ορθοδοξία μας και η Ελλάδα μας. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι αν επιβιώσατε εκεί που πήγατε, είναι διότι πιστεύατε εις τον Θεό. Χωρίς την πίστη στο Θεό τίποτε δεν μπορεί να κάνουμε σπουδαίο και μεγάλο, είπε ο Ερνέστος Ψυχάρης, σοφός άνθρωπος. Ότι είναι ευκολότερο να χτίσουμε ένα φρούριο στον αέρα με άμμο, παρά να υπάρξει βιώσιμη κοινωνία χωρίς την πίστη εις τον Θεό. Ούτε χαρά μπορεί να νιώθουμε εάν ο Θεός δεν είναι μέσα στην καρδιά μας και δεν τον πιστεύουμε. Ο Καριωτάκης ο ποιητής, πριν λίγο αυτοκτονήσει, είπε: «Κάθε χαρά έφυγε από την καρδιά μου όταν ασυλλόγιστα αρνήθηκα τον Θεό μου. Και εσείς κρατήσατε και τα δυο και χάρη σε αυτά τα δυο προοδεύσατε και εμείς σήμερα σας καμαρώνουμε». Τα χωριά μας, οι Γοράνοι και όλα εκείνα που έχουν στείλει στην ξενιτιά παιδιά καυχόνται για σας, διότι κι εσείς με τη σειρά σας δεν τα λησμονήσατε, αλλά τα ετοιμήσατε με την καλή διαγωγή σας εκεί και με την διάκρισή σας και με την αγάπη σας, η οποία εκδηλώθηκε και με λόγια αλλά και με έργα. Δεν υπάρχει χωριό στο οποίο να μην έχετε βάλει τη σφραγίδα σας. Είτε η εκκλησία, είτε το σχολείο, είτε οι δρόμοι, είτε οι πλατείες φέρουν το όνομά σας, διότι φιλοδοξήσατε τον Τίμιον Ιδρώτα σας να τον διαθέσετε για τον εαυτόν σας, για τις υπέροχες οικογένειες που δημιουργήσατε εκεί που είσαστε, αλλά δεν λησμονήσατε και το φτωχό χωριό σας. Φύγατε κάποτε από εδώ και οι γονείς σας ήταν σε θέση να αυτοεξυπηρετούνται. Όμως έμειναν κάποτε μόνοι τους στα βαθιά τους γεράματα, αλλά και τότε δεν αγανάκτησαν για σας. Εσείς πικραθήκατε γιατί είσαστε κοντά τους, να τους κλείσετε τα μάτια, να τους δώσετε ένα ποτήρι νερό. Όμως εκείνοι έφυγαν πολύ ευχαριστημένοι από σας, γιατί μάθαιναν την προκοπή σας και έβλεπαν το ενδιαφέρον σας. Επιστρέψατε εδώ και ακούω και συγκινούμε ότι η πρώτη σας δουλειά ήταν να ανάψετε ένα κερί στον Άγιο του χωριού σας και ύστερα να ανάψετε το καντήλι στους τάφους των γονέων σας.
έτσι όπως είπε άλλος σοφός, ο άνθρωπος χάνεται και λησμονείται όταν δεν έρχεται στη μνήμη του η ζωή του και το τέλος του. Τι είναι πατρίδα, ρώτησε κάποιος και απαντάει ο εθνικός μας ποιητής, η τάφη των γονέων μας. Αυτή είναι η πατρίδα σας. Όπως είπα στην αρχή, εδώ που γεννηθήκατε, που μεγαλώσατε, που αφήσατε γέροντες γονείς, αλλά και ένα κομμάτι της καρδιάς σας. Δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω, ούτε να σας συγκινήσω. Άλλωστε το αντάμωμα απόψε έχει σκοπό χαρά να νιώσετε. Και το αντάμωμα αυτό των γορανιτών θέλω να μείνει στην ιστορία του χωριού σας και στην ιστορία του απόδημου ελληνισμού μας. Εύχομαι με όλη τη δύναμη της ψυχής μου καλή διαμονή στον τόπο που αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα σας και που σαν αυτόν στον κόσμο άλλων, στον κόσμο όλων δεν υπάρχει. Εδώ έχει ομορφιά και χάρη το πιο φτωχό κλαδί, το πιο μικρό χορτάρι. Εδώ στους γοράνους, σαν τον ήλιο αυτού του χωριού, ήλιος αλλού δεν λάμπει. Εύχομαι καλή διαμονή. Εύχομαι να έχετε πάντα τα ίδια αισθήματα προς τον τόπο που σας εγέννησε και μη λησμονείτε ότι και εμείς σας αγαπάμε και δίδετε χαρά και σε εμάς όταν έρχεστε στην πατρίδα σας. Εύχομαι καλή διασκέδαση. Και για να μην δευτερολογήσω, θα μου επιτρέψετε, εγώ λίγο θα μείνω, επειδή αύριο πρέπει να λειτουργήσω στο Χάρακα, στην άλλη άκρη της Μητροπόλεως, να μην μείνω μαζί σας περισσότερο. Ο Θεός να είναι μαζί σας, να ευλογεί και να αγιάζει τη ζωή σας. Συγχαρητήρια εις τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, εις τον πρόεδρο εδώ του χωριού, σε κάθε έναν ο οποίος οργάνωσε την όμορφη αυτή εκδήλωση, που φαίνεται από την αρχή ότι είναι και πολύ πολιτισμένη. Στην αρχαία Ελλάδα, οι πόλεις κράτη, όπως η Σπάρτη, η Αθήνα, η Κόρινθος, συχνά δημιουργούσαν αποικίες στον τότε γνωστό κόσμο, ιδίως στη Μικρά Ασία και στη Νότιο Ιταλία. Η Γοράνη μας, το μικρό μας χωριό με τους λίγους κατοίκους και τα πολλά σπίτια που κάποτε ήταν μεγάλο με πολλούς κατοίκους, έδρα της Μπαρδούνιας και πρωτεύουσα του Δήμου Φωλίας, τα χρόνια πέρασαν έχει δημιουργήσει τις δικές του αποικίες. Στο Ξεροκάμπι, στη Σπάρτη, στην Αθήνα, την Αμερική, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ευρώπη. Το χωριό μας μικρό, οι γορανίτες όμως, απλωμένοι στον κόσμο, δεν τους χωρά μια πολιτεία ολάκυρη. Αντιπρόσωποι τους σήμερα για τρίτη φορά τιμούν με την παρουσία τους την Πατρόα Γη σε μια εκδήλωση στην πλατεία των Γοράνων που έγινε θεσμός.